Σλάγκερ. Σημαδεύει τον Οτάβιο που πήρε καλύτερη θέση. Ο Τσιντότας στο 8. Και πάλι είναι όλοι οι Γερμανοί πίσω από την μπάλα. Εκτέλεσε ο Μάνταλος. Κανείς δεν απομάκρυνε. Ο Τσιγκρίσκι. Πρώτη καλή στιγμή στο 14 για την ΑΕΚ. Ωραία εκτέλεση στο πρώτο δοκάριο. Κρίστισιτς προσπάθησε να υποφεληθεί. Πέναλτι. 18ο λεπτό. Έξυπνη εκτέλεση του φάουλ από τον Μάνταλο. Ο Σλάγκερ διαμαρτύρεται. Εκτελεί ο Μάνταλος. Το πιάσε ο Πέρβαν. Παραχωρεί κόρνερ. Βέχουρστ. Ο Σλάγκερ μπαίνει στη φάση, ο Άρνολτ. Πολύ ωραία επέμβαση Τσιντότα στο 25. Και ο Πέρβαν άφησε στον Κυλαβογκή. Τώρα και πάλι ο Άρνολτ. Σημαδεύει τον Στεφέν, πέρασε η μπάλα για τον Ρουσιγιόν. Εδώ χρειάζεται προσοχή για την ΑΕΚ. Πρέκαλο. Το σούτ στην κίνηση, 1-0. Άφαντος ήταν ο Μεχμέτιος τώρα. Μία φορά τον ξέχασε η άμυνα της ΑΕΚ και την τιμώρησε στο 45. Δεν πήγε καλά στην μπάλα ο Σιμόε. Στην κίνηση ο Μεχμέτι. Μεχμέτι. Πρέκαλο. Με τον Βασιλαντονόπουλο η μπάλα κόντραρε, κόρνερ. Καταπληκτικά ο Σιμόες άπλωσε το πόδι, πήρε την μπάλα, έκανε και καλή πάσα για τον Γκαρσία που μάχεται και κερδίζει την κατοχή. Κάνει κίνηση ο Σάκοφ, δεν μπόρεσε όμως να δώσει σωστά την μπάλα ούτε στον Ολιβέιρα ούτε στον Σάκοφ που ήταν στην περιοχή ο Γκαρσία. Κατέβασε ο Ινσούα. Ο Λιβάγια θα κινηθεί περισσότερο αριστερά. Ο Κρίστισιτς. Ο Ινσούα βάζει έξω. Ο Σιμόες. Καταπληκτικό γκολ για την ΑΕΚ στο 64. Με τον κεραυνό του Σιμόες το 1-1. Είναι μακράν ο καλύτερος της παίκτης τη βραδιά και το γκολ που βάζει είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Από μεγάλη απόσταση ζυγίζει το σούτ και εκτελεί εν ψυχρό τον Πέρβαν για το 1-1. Ο Γκαρσία ανεβαίνει εδώ, έχει στηρίγματα στην περιοχή. Μπάλα πέρασε ο Λιβάγια. Απ' την κόντρα η ΑΕΚ παίρνει κόρνερ. Τώρα βγαίνουν 5 Γερμανοί στην αντεπίθεση. Ο Βέχορστ. Ο Μεχμέτι, κάλυψε ο Ινσούα, η σέντρα του Ρουσιγιόν στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει ο Τσιντότας και κάνει λάθος. Ο Μπρέκαλο πάνω στη γραμμή από μάκρυς του Σβάρνα. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Ο Άρνολτ, Τσιντότας. Άρνολτ. Καλή πάσα στην περιοχή, ο Σβάρνας έκοψε. Η ΑΕΚ δεν απομάκρυνε. Ο Βέχορστ. Ευτυχώς για την ελληνική ομάδα δεν έγινε κάτοχος όπως θα ήθελε. Πάσα του Λιβάγια για τον Ανσαριφάρτ. Αυτός έβαλε καλά το κορμί του και κέρδισε τη μονομαχία. Ψάχνει χώρο για σουτ. Τον βρήκε. 2-1! Το έβαλε ο Ανσαριφάρτ στις καθυστερήσεις. Δευτερόλεπτα για να σφραγίσει η ΑΕΚ την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Europa League. Δημιουργία του Λιβάγια στο ξεκίνημα της φάσης, εκτέλεση του Ανσαριφάρντ, οι αλλαγές του Καρέρα δίνουν δεύτερο γκολ στην ΑΕΚ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο όλοι οι αναπληρωματικοί, όλοι από το τεχνικό staff της ΑΕΚ, μόνο ο Καρέρα έχει μείνει στον πάγκο. Εκτέλεσε χαμηλά ο Βασιλαντονόπουλος, ο Λιβάγια. Πρέπει να διώξει την μπάλα. Βασιλαντονόπουλος και τέλος. Η ΑΕΚ ανατρέπει το εις βάρος της 1-0 απέναντι στη Βόλσμπουργκ. Επικρατεί με 2-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων
του Europa League.